ανοιχτή εδώ. Πάμε να φτιάξουμε μια απλή σραπατσάδα. Αλλά θα προσθέσουμε κοτόπουλο. Μια σραπατσάδα είναι ιδανικό γεύμα στα γρήγορα και είναι ένα φαγητό στο οποίο μπορείς να χρησιμοποιήσεις υλικά που έχουν περισσέψει. Εδώ έχει περισσέψει κοτόπουλο, χωστίδος κοτόπουλο, το οποίο θα το κόψω κομμάτια και θα το βάλω και αυτό μέσα, θα γίνει πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, τα υλικά είναι, έχω 4 αυγά, έχω επίσης μια κονσέρβα ψιλοκομμένα ντοματάκια, δηλαδή 400 γραμμάρια, έχουμε ένα κρεμμύδι ψιλοκομμένο, λίγο ρίγανη, έχω μια κουταλιά κέτσαπ, αν δεν θέλουμε να βάλουμε κέτσαπ, είναι καλό να βάλουμε λίγο ζάχαρη. Η κέτσαπ έχει μέσα ζάχαρη, έχει μέσα κεξίδι, έχει μέσα καλάτι και δίνει γεύση. Και επίσης αλάτι, πιπέρι και ελαιόλαδο. Πάρα πολύ απλή συνταγή. Ξεκινάμε. Βάζουμε μπρος το μάτι με λαδάκι και θα βάλουμε πρώτα το κρεμμύδι αφού λίγο ζεσταθεί το λάδι. Μέσα. Ωραία. Και να κόψω το κοτόπουλο σε μικρά κομματάκια για να το βάλουμε και αυτό μέσα. Είναι μαγειρεμένο κοτόπουλο, αλλά εμείς θα το σουτάρουμε και λίγο ακόμα μαζί με το κρεμμύδι και τη σάλτσα. Θα γίνει πάρα πολύ ωραίο. Κάτι ακόμα που πάει πάρα πολύ είναι λίγο κόκκινο γλυκό πιπέρι, αν θέλουμε βάζουμε και καυτερό. Απλώς το κόκκινο πιπέρι, αν θέλουμε, πρέπει να το βάλουμε τώρα για να απελευθερώσει τα αρώματά του. Where are you? Πού είναι, ρε? Πάνω του. Ωραία, να βάλουμε το κοτόπουλο. Αν ήταν ομό το κοτόπουλο, θα πρέπει πρώτα να το βάλουμε, να το αφήσουμε λίγο να μαγειρευτεί και μετά να προσθέσουμε τα υπόλοιπα υλικά. Εμείς εδώ το έχουμε μαγειρεμένο, ήταν ψητό κοτόπουλο που ψήθηκε στο φούρνο για άλλη συνταγή, μας περίσσεψε και είπαμε να το χρησιμοποιήσουμε. Πάρα πολύ σημαντικό να χρησιμοποιούμε πράγματα που περισσεύουν. Δεν πρέπει να πετάμε τίποτα. Αυτή είναι μία από τις πιο σημαντικές αρχές της μαγειρικής οικονομίας. Και πάμε τώρα να βάλουμε τη σάλτσα. Ωραία. Και σε αυτό σημείο θα βάλω λίγο αλάτι και πιπέρι. Και αφήνουμε λίγο να σιγοβράσει, να δέσει λίγο η σαλτσούλα. Και μετά θα βάλουμε τα αυγά που δεν θέλουν πάρα πολύ ώρα, ενώ η σάλτσα θέλει λίγο να μαγειρευτεί, να βράσει. Να βάλουμε και την κέτσαπ. Και πάμε τώρα στα αυγά. Να χτυπήσουμε τα αυγά. Χωράνε το εδώ. Εδώ καλύτερα. Είναι πιο μεγάλο. Και έχει και χερούλι για να το πιάσουμε. Πάμε.
και εδώ λίγο αλατάκι πιπεράκι. Βασικά, όταν κάνεις στραπατσάδα, μπορείς δύο πράγματα να κάνεις. Ή να χτυπήσεις τα αυγά σαν ομελέτα πριν και μετά να τα ρίξεις μέσα. Ή μπορείς επιτόπου να τα ρίξεις μέσα στο τηγάνι και να τα χτυπήσεις έτσι να τα ανακατέψεις εκεί με την κουτάλα. Και είναι πιο στραπατσάδα, δηλαδή γίνονται πιο χαμός. Απλώς έτσι λίγο θα είναι λίγο πιο ομοιόμορφο αυτό που θα φτιάξουμε. Ωραία, στραπατσάδα. Υπάρχουν πάρα πολλές διαφορετικές στραπατσάδες. Κάποιοι βάζουν και άλλα υλικά. Εμείς τώρα θα βάλουμε κοτόπουλο για να την κάνουμε λίγο διαφορετική. Αλλά αυτή είναι η ουσία της στραπατσάδας. Πολύ ωραία είναι στραπατσάδα με φρέσκια ντομάτα. Και σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας την κάνουν ακόμα και με λαχανικά. Βάζουν διάφορα πράγματα και έχει και διαφορετικές ονομασίες. Ωραία, λοιπόν, περιμένετε εδώ. Δεν πάβει, πολύ απλά να είναι ντομάτα με αυγά. Ωραία, βλέπουμε ότι έχει αρχίσει να μαζεύει την πολλή υγρασία. Έχει μείνει το λαδάκι. Θέλουμε αρκετά δυνατή τη φωτιά, αλλά όχι πάρα πολύ δυνατή, να μην υπερκαεί, μην ασπρίσει πάρα πολύ το αυγό που θα το βάλουμε μέσα. Αλλά πρέπει να το ανακατεύουμε για να γίνει ομοιόμορφο και να μην γίνει σαν τηγανιτό αυγό. Ωραία, είμαστε έτοιμοι να ρίξουμε μέσα τα αυγά. Μπορούμε να ανοίξουμε και τρυπούλες σε μερικά σημεία, έτσι για να μην χυθεί λίγο περίεργα. Και να τη ρίξουμε παντού. Και πάμε τώρα να ανακατέψουμε. Ωραία, και ανακατεύουμε για να μην μας γίνει τηγανιτό αυγό, δηλαδή να μην ασπρίσει πάρα πολύ. Και τώρα ουσιαστικά περιμένουμε να μαγειρευτεί το αυγό και να μείνει στερεό το φαγητό μας. Προς το τέλος μπορούμε να βάλουμε και λίγο ψιλοκομμένο φρέσκο μαϊντανό. Ή μπορούμε απλώς να σερβίρουμε στο πιάτο, να βάλουμε για στολίδι. Εγώ τώρα σε αυτό το σημείο συνεχίζω να ανακατεύω. Προσοχή, μη σας κολλήσει, προσοχή, μη καεί. Δεν πρέπει να την αφήσετε. Δεν κάνουμε ομελέτα που θέλουμε μία φορά να ψηθεί, τη γυρνάμε από την άλλη. Κάνουμε στραπατσάδα που θέλει να τη στραπατσαδώσουμε. Να στραπατσάρουμε δηλαδή και να γίνει κάπως έτσι. Πω, φαίνεται πολύ ωραία. Λοιπόν, βάζουμε λίγο ρίγανη, βάζουμε και λίγο ψιλοκομμένο μεντανό. Και το αυγό, όπως και το ψάρι, είναι τα δύο πράγματα που πρέπει να τα βγάλεις, ενώ μπορεί να νιώθεις ότι θέλουν κι άλλο, γιατί συνεχίζουν να μαγειρεύονται και δεν πρέπει να τα υπερψήσεις στο τηγάνι, γιατί μετά όταν τα βγάλεις έξω θα γίνουν σόλα, θα σφίξουν πάρα πολύ. Άρα εδώ νιώθουμε ότι είμαστε καλά. Το βγάζω εδώ στο πλάι για να κάνω το τελευταίο στάδιο, που είναι να τρίψω τυρί. Μπορούμε να βάλουμε φέτα ή μπορούμε να βάλουμε κασέρι, θα γίνει πάρα πολύ ωραίο. Και αυτό εδώ μπορούμε να το σερβίρουμε είτε σαν κυρίως πιάτο, είναι ένα τέλειο βραδινό, μαζί με μια σαλάτα και μια φέτα ψωμί, ή μπορούμε να το σερβίρουμε σαν ορεκτικό σε ένα άλλο τραπέζι. Να ανακατέψουμε λίγο εδώ τα τυριά. Λοιπόν, και να πάρουμε να βάλουμε εδώ σε αυτό το πιατάκι, που εμείς έτσι θα το σερβίρουμε σαν πρώτο πιάτο. Είναι πάρα πολύ ωραίο, πολύ θρεπτικό με το κοτόπουλο, έχει έξτρα πρωτεΐνη. Αυγά, ντομάτα, πολύ ελληνικό, πολύ αληθινό, πολύ απλό και πολύ νόστιμο. Λοιπόν, να βάλουμε και λίγο. Μερικά φιλαράκια μετανού. Και λίγο φρεσκοτριμμένο πιπεράκι. Και επίσης έτσι μερικές σταγόνες ελαιόλαδο, έτσι να το νιώθουμε. Βουαλά! Μια πολύ απλή στραπατσάδα. Εμείς προσθέσαμε κοτόπουλο. Εσείς μπορείτε να την κάνετε και σκέτη. Σημασία έχει ότι αυτό είναι ένα απλό φαγητό για κάθε στιγμή.
Καλή επιτυχία και καλή όρεξη. Για την υπέροχη στραπατσάδα με κοτόπουλο χρειαζόμαστε 4 αυγά, 400 γραμμάρια ψιλοκομμένα ντοματάκια, ένα ψητό στήθος κοτόπουλου, ένα κρεμμύδι, 4 κουταλιές ελαιόλαδο, μία κουταλιά κέτσαπ, ένα κουταλάκι κόκκινο γλυκό πιπέρι, ένα κουταλάκι ρίγανη, αλάτι και πιπέρι. Αν θέλετε να ξαναδείτε τη συνταγή ή να διαβάσετε τα υλικά, μπείτε στο bletsas.gr. Καλή επιτυχία και καλή όρεξη! Γεια! Δεν δοκίμασα τόσο κοντά και θα έπρεπε, αλλά δεν πειράζει. Είμαι σίγουρος ότι θα είναι πάρα πολύ ωραία, εντάξει. Προσοχή, Κέι. Πολύ ωραία είναι. Εντάξει, πρώτον πρέπει οπωσδήποτε το κρεμμύδι, το κόκκινο πιπέρι μην ξεχάσετε και το κοτόπουλο δίνει αυτή τη γεύση. Μπορείτε αν θέλετε να βάλετε μέσα λίγο μπέικον ή λίγο λουκάνικο, αν θέλετε να δώσετε αυτή την έξτρα γεύση και σκέτο είναι πολύ ωραίο. Αυτά, πολύ ωραίο, πολύ πολύ ωραίο. Ωραία. Θα φάμε. Πυρούνια. Ναι.